δεν είμαι μικρό. Κέρατα έχω και όλοι με λένε πολύ παχιά. Το GPS δείχνει Τρίγαλα Κορινθίας. Την ξέρω την περιοχή. Κάνω μου, αλλά δεν είμαι μικρό. Κάτσε. Είμαι παχιά. Ο κέρατα είναι παχιά. Απατημένη σύζυγος σε δίαιτα. Αυτό είναι. Πώς μπαίνει σε μια φάτνη μια πατημένη σύζυγος σε δίαιτα? Τώρα που είπα φάτνη, λες να μην ζω. Κοίτα, κοίτα, κοίτα πως περνάει. Πού πας, μωρέ Αγελάδα? Αγελάδα. Αυτό είναι. Αγελάδα. Αγελάδα. Κάνω μου. Πώς δεν το σκέφτηκα νωρίτερα? Ωραία, Αγελάδα. Πού θα χωρέσει Αγελάδα εδώ μέσα? Και σε τι αυτοκίνητο κιόλας? Έχω εδώ πέρα το Volvo το XC60, που αν μη τι άλλο από χώρους περισσεύουνε. Θα τις τριμώξει. Και καλά κάνανε και μου το δώσανε, γιατί εγώ είμαι λίγο της πολυτέλειας και της άνεσης. Και έχει εδώ όλα τα κομφόρ. Οθόνες πολλαπλής χρήσεως, GPS, δερμάτινα σαλόνια. Η μεσούλα μου που έχει πρόβλημα είναι και θερμενόμενο το κάθισμα εδώ, την έχω καταβρει τώρα. Το ζήλευα και μου ήρθε κουτί. Δηλαδή μου το δώσανε στην κατάλληλη στιγμή. Είναι υπερυψωμένο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορώ να βγω και εκτός δρόμου, να κάνω μια διαδρομή σε ένα ορεινό μέρος και σε χιόνι. Ωστόσο, δεν είναι τετρακίνητο. Είναι δικίνητο, έχει την κίνηση μπροστά, κινητήρα πετρελαίου 2.000 κυβικών εκατοστών, οικονομικό, δίζελ 2.000 κυβικά εκατοστά, και αν χρειαστεί, πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα τελική, 210-220. Μπαίνω και σε λίγο χώμα, που σημαίνει ότι έχω την άνεση να απολαύσω και διαδρομές εκτός δρόμου, αυτές τις περιβόητες, και την ίδια στιγμή, χωρίς να χρειαστεί να πληρώνω τα παραπάνω χρήματα που σου επιβάλλει η τετρακίνηση. Και δεν χρειάζεται να κουβαλάς επιπλέον διαφορικά. Γιατί? Γιατί σημαίνει κατανάλωση. Όλο αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, με 35.480 το έχεις αποκτήσει. Με όφελος απόσυρσης, με προωθητικές πολιτικές κτλ. Είναι παρκαρισμένο κάτω από το σπίτι σου. Συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος City Safety, που σημαίνει ότι και μέσα στην πόλη μπορεί να οδηγάς άνετα και προστατεύεις από συγκρούσεις μέχρι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το θέμα βέβαια είναι να πείσουμε την Αγελάδα να μπει μέσα. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι είναι φάτνη. Άρα η Αγελάδα πρέπει να είναι μικρή.